Αέρα είμαστε, αέρα είμαστε. Δεν σε θέλω απασχολημένο, δεν σε θέλω απασχολημένο. Καλησπέρα αρχικά φίλε μου Σταύρο και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ναι. Ναι. Τι κάνεις φίλε μου? Θέλω να ευχηθούμε αρχικά καλή σχολική χρονιά σε όλα βεβαίως, τα παιδιά. Ναι. Ξεκίνησαν σήμερα. Ναι. Έτσι. Και κυρίως θέλω να ευχηθώ τα παιδιά να βάλουν στη ζωή τους το παιχνίδι την ώρα του μαθήματος, ναι, τη διασκέδαση, την ανεμελιά, να μην αγχώνονται. Να μην αγχώνονται. Να μην αγχώνονται. Δεν θα γίνουν όλοι Αϊνστάιν. Ναι. Οι γονείς να μην πιέζουν. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Εσύ είσαι γονέας, δε φίλε. Το γονέ. Που λένε, το πίεσες ποτέ για κάτι? Σε καμία των περιπτώσεων ποτέ. Ναι. Ήταν στη διακριτική της ευχαίρεια να διαλέξει το να διαβάσει με γλυκό τρόπο. Ναι. Μπορείς να την οθείς προς το διάβασμα. Ναι. Είτε την κόρη σου είτε το παιδί σου. Ναι. Έτσι. Η γνώση σαφέστατα είναι δύναμη, ναι, όμως δεν θα γίνουν όλοι πυρηνικοί επιστήμονες. Ειδικά θα υπάρχουν και άλλα, και άλλα επαγγέλματα. Ναι. Δεν γίνεται. Κλείνουμε το θέμα με τις ευχές. Α, και κάτι ακόμα για τα παιδιά. Ναι. Δεν θέλω το κινητό τους να είναι προέκταση του χεριού τους. Πρόβλημα. Ναι, δηλαδή θέλω τα παιδιά να τα βλέπουμε να μαλώνουν. Να μαλώνουν εισαγωγικά, να έχουν ευθείες αντιπαραθέσεις, στα διαλύματα να παίζουν. Ναι. Όχι να είναι με τα κινητά, αρχίζουν τα τάγκ, τα τούγκ, πώς τα λέτε αυτά, εσείς που έχετε γνώση, ναι, των κινητών τηλεφώνων. Καλά, και εσύ έχεις κινητό τηλεφώνων. Εγώ περιορισμένη μιλώ. Βασιλιά μου, γαλαζοέμα το κινητό κιόλας. Στάβο μου, νομίζω ότι και οι δύο σήμερα θέλουμε να αποθεώσουμε μια θεά. Μια θεά. Τη Λετίσια. Η Λετίσια, φίλε. Θα τη μιλάμε με το μικρό. Με το μικρό. Είναι, ναι, δικός μας άνθρωπος. Δικός μας άνθρωπος και πλέον είμαστε άρρωστοι. Είμαστε φαν της Λετίσιας. Ναι. Η οποία τι έκανε, κυρίες και κύριοι? Παντρεύτηκε τον εαυτό της. Ακριβώς αυτό. Μόνη της. Και να εξηγηθούμε λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Ναι, ναι. Είχε μία σχέση, Γαλλίδα η Λετίσια, με τον Φρασουά. Ο Φρασουά την πούλησε σαν σκυλί το Φλεβάρι, ενώ είχαν μία σχέση 2,5 ετών. Mm-hmm. Ταξίδευσε για άλλες πολιτείες ερωτικές. Ναι. Η Λετίσια όμως είχε οργανώσει το γάμο της Σαντορίνη. Ναι. Δεν ακύρωσε τίποτα απολύτως. Φόρεσε τον ηφικό της. Ναι. Κάλεσε 8 άτομα, για να μην γελιοποιηθεί την κοπέλα. Και έκανε ένα γάμο, ναι, όχι χωρίς ρύζι, όχι χωρίς μπομπονιέρες, χωρίς γαμπρό. Χωρίς γαμπρό, ρε φίλε. Ναι, πολύ απλό. Πολύ απλό. Έκανε και γλέντι γάμου. Ναι. Έκανε και γλέντι γάμου. Την ευχήθηκαν να ζήσεις, όχι να ζήσετε, στον ενικό. Να ζήσεις. Ναι. Ναι. Είναι υπέροχη, είναι κάτι άλλο πλέον. Λες να είχε έναν κουμπάρο. Παντάξιος. Ναι, παντάξιος, ενικός. Ο κουμπάρος σαφώς πιστεύω ότι θα πέρασε πάρα πολύ καλά και την βραδιά. Σίγουρα, φίλε, γιατί δεν υπάρχει άλλο. Με την απαγωγή σε άτοπο. Ναι, γιατί πρέπει να το δουλέψουμε αυτό, φίλε, να το περάσουμε στην ελληνική κοινωνία. Εδώ έχουμε μικρόφωνο, περνάμε μηνύματα. Εντάξει, άρα λοιπόν. Εμένα πρέπει... αυτό είναι το μόνο, θα έρθω συγγνώμη σε διακόπτω, με προσπερνά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσα να το φανταστώ. Ναι, δεν το κάνω. Ξεπερνάει τα όρια οποιονδήποτε νομίζω. Ναι. Παντρεύτηκε μόνη τη. Ναι. Και όχι άργησε ο γαμπρός. Τράκαρε, δεν ήρθε, ναι, κάποιος αστάθμητος παράγοντας, ναι, τίποτα. Ο άνθρωπος την είχε πει χωρίζουμε, καλό βράδυ, και αυτή δεν ακύρωσε το γάμο, όλα κανονικότατα. Κανονικότατα. Αυτός τώρα, σε τι φάση πιστεύεις ότι είναι? Εγώ πιστεύω αν ήμουν ο Φρασουά. Και στις 8 του μηνός, παράδειγμα Ιουνίου, παντρευόμουν, ναι, Σαντορίνη, ναι, αυτός θα βρισκόταν στο Σεν Τροπέ ή σε, κανένα, ξέρω, ναι, σε καμιά γειτονιά της Γαλλίας εκεί, ναι, του Παρισιού κάπου. Ναι. Έτσι θα πει μπράβο της, ναι, μόνο να υποκληθεί μπορεί, ναι, και να τη στείλει και αυτό σε ένα ευχητήριο. Πώς περάσαμε στο γάμο μας. Δεν πιστεύεις ότι είναι με τη Ζαν τώρα κάπου στον Τιζόν? Ωραία, εκεί διαβάζουν τι έχει γίνει και κλαίνε. Ναι, 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 ναι. Αναμφίβολα, αναμφίβολα. Ναι. Καμία... Λες, υπάρχει και το άλλο, λες να την παράτησε για άντρα, γιατί τόσο σκληρή αντιμετώπιση ενός χωρισμού. Δηλαδή, η γυναίκα, φίλε, ξέρεις πολύ καλά ότι συναισθηματικών μέχρι. Μέχρι. Αποδείξω το εναντίον του. Ακριβώς. Του εύκολου αποδείξω. Ξέρεις πόσο εύκολα αποδείκνεται το εναντίον. Ναι. Υπάρχει μετά η μετάλλαξη, δηλαδή μόλις γυρίζει το μάτι, όπου είναι στιγμή. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Σοκάρεσαι από την ουσία της σκέψης της. Μόνο και μόνο, η οποία τρέφεται από το πραγματικό μίσος για σένα. Έτσι. Εντάξει. Έτσι, ναι. Έτσι. Αυτό ισχύει. Στη, ωραία, γυναίκα και σε όλα τα σπίτια, για να υπάρχει ευτυχία, πρέπει να μπαίνει μέσα το χρήμα. Ναι. Αυτές οι αηδίες. Ναι. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, ναι, η εκπομπή δεν τις ενστερνίζεται. Δεν τις δέχεται. Έτσι. Ναι. Το χρήμα φέρνει την ευτυχία και το πολύ χρήμα φέρνει περισσότερη. Ναι. Τώρα η μισή θα με λέτε, η υγεία πάνω απ' όλα και αυτά. Εννοείται, φίλοι μου, η υγεία πάνω απ' όλα. Ναι, μην λέμε τα αυτονόητα. Εννοείται, δηλαδή ήμαρτον. Μην χαλάμε σ' άλλο χωρίς λόγο. Ναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι την παράτησε για άντρα. Για άντρα, ε. Αυτό πιστεύω, φίλε. Να σου πω κάτι. Αν ήμουν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Θα πηγαίναμε να τη βρούμε. Θα ψάχναμε και αυτόν και αυτή. Ναι. Δηλαδή. Και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτή η ένωση θα πρέπει να. 100%. 100%, ναι, ναι, ναι. Μα η ζωή των οικονομικά ανεξάρτητων είναι να ασχολούνται με τις ζωές των μικρότερων. Ναι. Και να ψάχνουν. Γιατί, ναι, πώς έγινε αυτό. Ναι. Να γεμίζουν τις ώρες τους όμορφα. Ναι. Σε τι έγινε ο άνθρωπος. Διαβάζουμε στο live, όχι το είδα εγώ,
ότι παντρεύτηκε μόνη τη. Όλο ο κόσμο ασχολείται. Δηλαδή ήμασταν τώρα εκατομμυριούχοι. Δεν ξέραμε τι έχουμε. Δεν σε πάρα τηλέφωνο κοινό σου. Φύγαμε. Τι ώρα πετάει με το κεφάλι. Τι ώρα πετάει. Ναι, τι ώρα πετάει. Είμαι εκεί. Ναι. Είμαι εκεί εγώ. Ναι. Έλα. Την... Είμαι έξω από το Park the Prince. Θα πληρώναμε 5 άτομα να μας βρουν που είναι αυτοί. Καλά, εννοείται. Εντάξει, πάρτε από ένα χιλιάρικο. Ναι. Light. Και όποιος το βρει από τους 5 πρώτος, ναι, θα πάρει και 5. Bonus. Bonus. Bonus γρήγορη εκτέλεση της οδηγίας. Ακριβώς. Αυτό που είναι απαραίτητο στη ζωή μας όταν είμαστε πλούσιοι. Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο τώρα. Έτσι. Θέλουμε μόνο ουσία. Άρα λοιπόν είναι δυστυχία, αν ακούει κάποιος από την κυβέρνηση, που δεν έχουμε μια κάβα 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια, γιατί. Κανονικά αυτά πρέπει να υπάρχουν για να χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακριβώς. Γιατί το κοινωνικό σύλλογο θα περάσει πολύ καλά όταν μάθει το τι και πώς έγινε. Ναι. Μα θα έχουμε και βίντεο μετά. Έχει και η τεχνολογία, ναι, βοηθάει, φίλε. Ναι, ναι. Συνέντευξη την Λετήσια. Κλείνουμε το θέμα Λετήσιας. Νομίζω μας απασχόλησε. Ήταν κεντρικό. Ήταν κεντρικό, φίλε. Μα κοιτιόμαστε και το πρώτο που λέμε χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Πρώτη φορά δεν έχουμε πει τίποτα αρχικά πριν αρχίσει οποιαδήποτε εκπομπή μεταξύ μας. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος δεν θέλει, καλό βράδυ. Εμείς μιλάμε εδώ απευθείας στο μικρόφωνο. Με απόλυτο αυθορμητισμό. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Είναι το στοιχείο της εκπομπής. Έτσι ακριβώς. Θέλω να κλείσουμε με Λετήσια και να πάμε κατευθείαν. Πού θα πάμε, στη Βέρεια. Θέλω να σε πω. Για το Θεσσαλονίκη, το κλασικό δεν θα έρθει ποτέ. Ξέρουμε το σωστό ποιο είναι, αλλά λέμε το δικό μας. Ότι η εκπομπή θέλω να στηρίζει, γιατί εγώ θα τη στηρίζω φόλα. Φόλα. Σε βαθμό κακουργήματος. Τη Βέρεια και την άνοδό της. Και εξηγούμε γιατί. Αυτά τα γνωστή Βασίλισσα του Βορρά. Πλέον την έχει την ομάδα, την τύχη στα χέρια της. Οι αδελφοί Μπίκα την έχουν. Ήμασταν στο τεράστιο επιχειρηματία. Άρα δίπλα-δίπλα. Δεν γνωριστήκαμε. Α, έπρεπε, οπωσδήποτε. Δεν το γνωρίζει. Δεν υπάρχει μοντέλο. Πήρε τη Βέρεια. Ναι, πήρε τη Βέρεια. Οι αδελφοί Μπίκα, ο Χρήστος και ο Γιώργος. Εγώ κάτσε, ποιον γνώρισα. Εσύ γνώρισες το Χρήστο. Α, το Γιώργο τότε, άμα με δίνει έτσι. Ναι. Είναι ισοϊψής επιχειρηματικά. Ναι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να τύχει για τη Βέρεια. Και θεωρώ δεδομένη την άνοδό της στην επόμενη κατηγορία. 100%. Είναι γάμα τώρα. Είναι γάμα. Ας μην κατεβούν οι άλλες ομάδες. Ναι, αυτό είναι αυτό ήθελα να πω. Με έντεχνο τρόπο ότι παιδιά φέτος οι άλλες ομάδες μπορείτε να κάνετε μια απλή συντήρηση, να φτιάξετε μια ομάδα. Να δουλέψετε τη σεζόν 19-20. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Η θέση αυτή είναι κατηλημένη. Ναι. Γιώργο και Χρήστο, τις ευχές μας. Και Χρήστο και Γιώργο. Και θα στηριχτείτε βέβαια, γιατί είμαστε τα ΜΜΕ και το παρασκήνιο σε μια εκπομπή. Αναντήρητα θα στηριχτούν. Καλή να είστε μαζί μας. Ναι, όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Δεν κάνουν λάθη τα παιδιά. Ξέρω ότι εστιάζουν κυρίως ο ένας από τα δύο αδέλφια. Ναι. Βλέπει σταθερά το δάσος. Το δάσος. Ναι. Ο άνθρωπος είναι. Ο ένας είναι. Συνδυάζουν το καλό, το τεπνό με το ωφελήμου. Ωραία. Πολύ σωστά τα μηνύματα που περνάει η εκπομπή για μια πόλη δικιά μας. Έτσι. Η οποία παρότι έχει τον φίλο σου τον Θόδωρο στην Παϊάρης. Ναι, εννοείται. Ο οποίος πλέον έχει φύγει από τη Βέρεια. Δεν κατοικεί πλέον στη Βέρεια. Πήγε στην Αθήνα. Εκεί είναι η μόνιμη κατοικία του. Ναι, οι φίλοι του είναι φίλοι μας. Έτσι ακριβώς. Ναι. Εσύ έχεις και αυτόν φίλο βέβαια. Πώς τα έχεις καταφέρει αυτά, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Είναι όλοι φίλοι σου. Ναι, αυτό γίνεται. Ναι, έχεις τον τρόπο. Εντάξει, και εγώ το έχω τον τρόπο, απλά δεν έχει κάτσει κέντα. Εντάξει, αλλά λέμε τώρα. Έλα, ρε Σοφία, κάνε την είσοδό σου. Τι έγινε, κοίτα. Yes, star, Σοφία. Έχει στριμωχτεί η καρέκλα πίσω από το. Κοίτα το τι έχει γίνει. Καρκλίτσα είναι πίσω. Καρκλίτσα, λοιπόν. Έλα. Δεν μας έχει κάνει ένα σχόλιο, Σοφία, θα το κάνει τώρα βέβαια. Θα μπει δυναμικά. Να επιστρέψουμε στην Αρετήσια για λίγο. Ναι. Να μας πει την άποψή της ως γυναίκα. Επιστροφή, πώς λέτε, βεβαίως. Ναι, η Σοφία. Έτσι, φεύγουμε και ξαναρχόμαστε. Είπαμε το κλείνουμε, αλλά το ξανανοίγουμε. Ό,τι θέλουμε, καν δεν κατάλαβα. Θα λογοδοτήσουμε πουθενά. Σοφία, συζητάμε εδώ και πόση ώρα για την κοπέλα, τη Λετήσια, τη γνωστή πλέον, γιατί αναφέρθηκε από εμάς, η οποία παντρεύτηκε μόνη της στη Σαντορίνη, χωρίς γαμπρό. Το διάβασε το θέμα. Να, αυτά δεν σε θέλω. Αυτά. Θα ξενυχτά, θα ενημερώνεσαι γι' αυτά. Καλησπέρα καταρχήν. Καλά έκανε το κορίτσι και παντρεύτηκε μόνη της. Να, το είδες. Δηλαδή, ήθελε να το ζήσει αυτό το παραμύθι που θέλουν όλες οι γυναίκες. Ωραία, ένα σωστό άνθρωπο δεν βρήκε, το έκανε μόνη της. Ποιο το πρόβλημα. Είχε και την παράτηση. Την έστειλε. Δεν άλλαξε τις ημερομηνίες και πήγε παντρεύτηκε μόνη της. Ήθελε να ζήσει τον ήρωά της. Πιστεύεις ότι την παράτησε για άντρα ή για γυναίκα? Δεν αντίδραση... Δεν θέλω να πιστεύω για άντρα. Αυτό δεν θέλω. Έχουμε πολλά παραδείγματα αντίστοιχα. Το μην ξέρω αγχώνεσαι. Και δεν μ' αρέσει. Οπότε δεν το ξέρω στο εξωτικό κορδελιό συμβαίνουν αυτά. Προτιμώ να πω ότι την παράτησε για γυναίκα. Βρήκε κάτι καλύτερο. Ναι. Παρά για άντρα. Τέλος πάντων, καλά. Εμείς επειδή πάντα στο μυαλό μας έχουμε το ρεαλισμό και την ουσία, βάζουμε και αυτό το στατιστικό ενδεχόμενο το οποίο υφίσταται στη ζωή μας
Και ήρθε η ώρα να μας ενημερώσεις τι κάνει το περίπτωτο της Goldbet, το οποίο υποσχέθηκε ο απέναντι. Υποσχέθηκε. Εγώ τα άμαθα χθες. Τα άμαθα. Ναι. Υποσχέθηκε. Θα πάμε σήμερα. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Θα πάμε 100%. Κάτι άλλο υποσχέθηκε επίσης. Όπως. Υποσχέθηκε. Σε ποιον άλλο. Η κομπή λέει από εκεί θα βγάλουμε. Ναι, θα. Θα. Παπανδρέο, ξέρεις, ο Ανδρέας ο Παπανδρέο. Ο κανονικός. Ξέρεις τι θα έχει πει. Ε, ατελείωτες, δεν τα έζησες ποτέ σου αυτά. Όχι, όχι, σε λέω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο απόλυτος λαοπλάνος, ο απόλυτος. Ναι. Δεν υπήρχε. Το λόγο το χειριζότανε με άριστα το 10-12. 13. Ναι. Δεν υπήρχε. Ήξερε τι θέλεις να ακούσεις ανά πάσα στιγμή. Μα αυτό είναι το χάρισμα του βέβαια ομιλητή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να περάσουμε λίγο-λίγο στα στοιχηματικά μας. Ναι, τι. Η Goldbet συνεχίζει με ασύγκριτες διαστημικές αποδόσεις. Τι δίνει η Ελλάδα σήμερα. Ελλάδα σήμερα, που είναι ένα πάρα πολύ καλό ποντάρισμα. Έχουμε και μηδενική γκανιότητα στο παιχνίδι Ουγγαρία-Ελλάδα. Ουγγαρία-Ελλάδα. 3,21 τον Άσο της Ουγγαρίας. Ναι. 3,06 το Χ. Δόλο. Και 2,75 την Ελλάδα. Άκου τώρα. Επειδή εγώ μίλησα με Έλληνες διεθνείς χθες. Ναι. Εντάξει, εσύ θα μίλησες με τον τεχνικό διευθυντή. Εγώ μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή και θα σε πω ακριβώς τι έγινε. Και να δούμε πώς πάει η ενδεκάδα. Ξέχνα το Μήτρογλου. Ναι, ο οποίος γιατί προέρχεται από τον τραυματισμό. Τραυματισμό, το ξεχνάμε. Άρα δεν έχουμε σεντερφόρ. Σκέφτεται να παίξει πάλι με τα τρία δεκάρια. Ναι. Βλέπε Πέλκα, Φορτούνι και Μάνταλο. Δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Στο προηγούμενο πού εστίασε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το εστίασα στην αριστερή πλευρά τη άμυνα. Στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης, ο οποίο Λυκογιάννη ξέρει ότι έπαιξε επειδή έγιναν συζητήσει. Για ένα λόγο απλό. Ναι. Ένα, δεν θέλανε τον Τζιμίκα, ο οποίο κάνει πάρα πολύ καλέ εμφανίσει με τον Ολυμπιακό, να τον βάλουν κατευθείαν να παίξει και τον άφησαν στην Ελπίδων. Κάτι γιατί που ελπίδων πάει πιο εγκληματικά. Ναι, ναι. Γιατί η Ελπίδων πάει πάρα πολύ καλά και θέλουν τη διάκριση να συμπορευτούν οι δύο ομάδες. Μ' αρέσει γιατί έχει ρεπορτάζ εθνικών. Για βέβαια, από όλα μπορεί να φύγει. Ναι, 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 ναι. Στάβομαι. Εγώ έχω κόψει από τη ζωή μου δύο πράγματα. Το χρήμα, το οποίο αφήνει παγερά διάφορο. Ναι. Το έχω για να το σκορπάω. Με βαραίνουν τις τσέπες όταν το έχω μέσα. Ναι. Δεν θέλω. Δεν το θέλω. Κατανοητό. Εδώ να ανοίξω και μία παρένθεση και να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Τάσο τον Ιντζέ. Συγκλονιστικός θερματοφύλακας της δεκαετίας του 80 σε τοπικές αεραστεχνικές κατηγορίες. Ναι. Φανατικό ακροατή της εκπομπής. Ναι. Φανατικό έχω να πω. Έτσι, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξαιρετική οικονομική κατάσταση και θέλει να βοηθήσει κόσμο. Τι δόσιμο είναι αυτό, ρε φίλε. Ναι. Αποτανθείτε λοιπόν στον Τάσο για να λύσετε τα όποια οικονομικά σας προβλήματα. Όλες οι ομάδες. Οι ομάδες κοινωνικές. Ο Λυκογιάννης λοιπόν δεν έπαιξε ο Τσιμίκας. Δεν έπαιξε ο Τσιμίκας, δεν έπαιξε ο Σταφυλίδης. Θα παίξει ο Τζαβέλα σήμερα. Θα παίξει ο Τζαβέλα. Μπράβο. Ναι. Θεωρώ πολύ καλύτερη την επιλογή Τζαβέλα από ένα Λυκογιάννη. Ναι, δεν υπάρχει. Γιάννης Λύκος. Δεν ταιριάζει. Κάλιαρη ήταν. Λυκοκώστας θα ήταν λίγο διαφορετικό. Ωραία. Δεν μας κάνει ο Λυκογιάννης. Τρώμε Λυκογιάννη, βάζουμε Τζαβέλα. Απλά πράγματα. Ο Μπάρκας νομίζω θα συνεχίσει κάποια στιγμή. Θα συνεχίσει, την αιστεία, ναι. Η άμυνα δεν κουνιέται. Ο οποίος Μπάρκας, ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτόν, είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Έχει το βλέμμα όμως. Είναι καλός με την έννοια ότι κάνει αποκρούσεις. Τελειώνει τις φάσεις γρήγορα. Έτσι. Είναι ουσιαστικός. Και θυμάμαι όμως εκείνο το τόσο ωραίο θλιμμένο ύφος που είχε όταν δέχτηκε το κανονικότατο γκολ. Όταν ο ΠΑΟΚ στέφηκε πρωταθλητής πέρσι, στέφτηκε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ό,τι και να λένε το Real, το Real. Τι ωραία που κάθισε στα γόνατα και κοιτούσε τη μοίρα του. Ναι. Και φαντάσου το πώς ένιωσε εκείνος εκείνη τη χαρμολύπη. Με εκείνο και το δίδυμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε το δίδυμο. Όχι, ρε, τι, το δίδυμο αυτό. Θα σταματήσουμε όταν. Ένας καθαρίστηκε όχι από τη ζωή. Ναι, όχι, όχι, όχι. Ναι, αλλά από τους πίνακες. Και ο άλλος θα καθαριστεί στα κοντά. Και θέλω τώρα που φτάσαμε στον ΠΑΟΚ λίγο. Δεν έχουμε πει για εθνική. Α, θα σου πω την εντεκάδα. Αν πάμε λίγο. Ναι, πάμε. Ζέκα αντί Μπουχαλάκη που δεν πέτυχε συμπαίκτη. Ο Μπουχαλάκης τον έλεγαν, ξέρω πολύ καλά, ότι είσαι με τους λευκούς. Ναι. Όπως, εκεί ήταν το πρόβλημά του. Δεν καταλάβω. Λέμε, δίνε την μπάλα σε λευκό. Μη στεναχωριέσαι εσύ. Ναι. Και δίνε την μπάλα όπου βλέπεις. Ναι. Ξέρεις οι προπονητές, όταν βλέπουν ένα παίκτη ο οποίος έχει κάποια σωματικά προσόντα όπως τα έχει ο Μπουχαλάκης, ναι. Τον θέλουν στον αγωνιστικό χώρο για μια σέντρα να πάρουν την πρώτη κεφαλιά να κόψουν, να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή βοηθητικά. Πάσα, ναι. Ναι, ρόλους να παίξουν, απλούς. Ναι, ναι. Όχι να κάνει καμιά ειδοποιώ διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αναμφίβολα. Και λοιπόν ο Μπουχαλάκης τον λέει, εκεί που βλέπεις, εγώ δεν έχει να γυρνάς να ψάξεις το σύνθετο. Και αυτό δεν το πήγε. Τι να κάνω. Γι' αυτό λοιπόν Ζέκα. Ζέκα σήμερα. Ναι. Εντάξει, απλά έχω ξεφώνησα όσους κράζουν τον Τζιόλι που μπροστά στο Μπουχαλάκι είναι 14 κλάσεις πάνω. Ο Τζιόλις είναι κατηγορία Ίβιτς σε λίγο μικρότερο βαθμό. Όλα τα έχει σε πάρα πολύ καλό βαθμό, πάνω από το 8, εκτός φυσικά από την ταχύτητα.
Εννοείται. Το μυαλό όμως, το μυαλό που στο ποδόσφαιρο παίζει τον κομβικό ρόλο, το έχει σε υπέρτατο βαθμό. Πες το σε αυτούς που τον κράζουν. Ο Τζιόλης φτιάχνει όλη τη φάση πριν έρθει η μπάλα στα πόδια του. Τα έχει δει όλα μπροστά του. Και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Αλέξανδρο, τον Τζιόλη, το φίλο μας από την Κατερίνη. Καμία. Έτσι, δεν στηρίζουμε καθαρά τον ποδοσφαιριστή. 100%. Ωραία, πολύ λοιπόν, αξιόλογη καριέρα. Ναι, 100%. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, έτσι όπως βλέπω εγώ το έργο, ναι, θα το παίξουμε στο live. Στο live, να ξεκινήσει. Να σκοτώσω εγώ λίγο, να δω πώς είμαι χωρίς φορ. Ναι. Γιατί αν βάλω τον Μπακασέτα είμαι χωρίς φορ. Χωρίς, μα εννοείται. Ναι, παίζω με 10. Εντάξει, και δεν φταίει το παιδί, δεν είναι φορ. Δεν είναι φορ. Ναι. Ωραία. Και στο live θα τους βρω λίγο να δω τι γίνεται. Θα την ψάξω λίγο. Χθες ήσουν πολύ, πολύ κοντά στο Πορτογαλία-Ιταλία στο 1-1. Πόσο έδειξε? 1-0 η Πορτογαλία. Θα ξέρεις όμως ότι το κοντά δεν κερδίζει. Δεν κερδίζει. Δηλαδή με λίγα λόγια εσύ έδωσες χ. Ναι, το μάτς βγήκε άσος. Βγήκε έδωσες γκολ-γκολ. Ναι, έτσι. Ναι, και βγήκε no goal. Και βγήκε no goal. Δεν έφαγε γκολ δηλαδή, ο Σάντος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο να χάσεις. Προσπάθησες. Αν... Στο μυαλό, επειδή το είπα αυθόρμητα. Ναι, και πολύ καλά έκανε. Μέσα μου αρέσουν ναι, αυτά. Αν το μελετούσα λίγο και θυμόμουν Σάντο, θα πήγαινε στο 1-0. Σάντο, φίλε. Αφού τι. 1-0 και τελειώσαμε. Ναι. Του Σάντο, τα μάτια θα θυμάσαι με τον Πάκου πάρα πολύ καλύτερα από τον καθένα. Πάντως διάβασα το παιχνίδι κλειστό. Ναι. Κλειστό, φυλακή. Φυλακή. Άρα πάμε παρακάτω. Παρακάτω, και σήμερα τι θέλω να κάνουμε. Ναι. Γιατί η εκπομπή είναι βασιλική σήμερα. Ναι. Θα αποθεώσουμε ένα βασιλιά χωρί εισαγωγικά, τον Ιβάν το Σαββίδη για μία ακόμη φορά. Και το γιο του, ναι, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το μεγαλύτερο δώρο στο λαό του ΠΑΟΚ. Και μιλάω για το καινούριο γήπεδο, το οποίο ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση, δωρίζοντας τα 21 στρέμματα. Και είναι βάζοντας... υποχρεωμένη να τα δωρήσει, βέβαια. Εννοείται. Στο τεράστιο κλαμπ. Που... Εννοείται, εννοείται. Γιατί... Μα ο ΠΑΟΚ είναι ηλίου φαϊνότερο, ότι είναι μία από τις δύο λαοφιλέστερες ομάδες της Ελλάδος. Ναι. Σε αυτό δεν νομίζω να έχει αντίρρηση κανένας. Ούτε καν και αυτός ο φίλος Χρύσανθος. Ο οποίος είναι ένα κόσμημα. Κάτι ξεχωριστό. Μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρει. Δεν το ξέρω, του αρέσει. Δεν το έφερε την ημέρα που έρχεται. Το έχει, το έχει. Και το γήπεδο αυτό θα είναι φυσικά αντάξιο των προσδοκιών. Κάτι το οποίο το ήθελε η πόλη. Το μεγαλύτερο σωματείο παίρνει αυτό που έπρεπε να πάρει εδώ και καιρό. Και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσουμε από όλη την οικογένεια Σαββίδη, πέρα από τον Ιβάν. Γιατί να ξέρουμε όλοι το κυρίως το καλύτερο τι είναι ότι. Ο Ιβάν, που είναι στα 58 του χρόνια, 59, πόσο είναι. Ναι. Έτσι. Στη συνέχεια, όταν θα θέλει να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, μετά από μια 15ετία, 20ετία, ναι, και θα έχει πάρει και μια σειρά από τίτλους με την ομάδα, στο ναι, καινούριο γήπεδο, υπάρχει η διάδοχη κατάσταση. 100%. Υπάρχει ένα παιδάκι. Παιδάκι, καταλαβαίνετε με ποια έννοια μιλάμε. Ένα παιδί το οποίο έχει βάλει τον ΠΑΟΚ στα σπλάχνα του. Στα σπλάχνα του. Έτσι. Φέρεται, άγεται και φέρεται. Λίγο παρομητικά θα πω σε μερικές εκφάσεις του. Μια απειρία, ναι. Είναι θέμα χρόνου όμως να μπει και αυτό ναι, στο σωστό δρόμο. 100% έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι η ζωή, φίλε, η εξέλιξη. Θέμα χρόνου. Το παιδί ναι, είναι under 30. Under 30. Εμείς under 30. Θα κάνει λάθη. Κάναμε 35 βλακίες τη μέρα. Μα δεν κάναμε σωστό. Δεν κάναμε σωστό. Εγώ under 30 δεν θυμάμαι σωστό ποτέ. Μπράβο, το μόνο σωστό που έκανα στη ζωή μου είναι ότι σπούδασα δημοσιογραφία κατά λάθος. Όχι, έλεγα. Πώς θα πηγαίνω στον ΠΑΟΚ κάθε φορά. Ναι, θα πηγαίνω στο... Δηλαδή δεν το σκεφτόμουν. Δεν είναι και πιο όρημη σκέψη. Δεν διάβασα. Ναι. Ωραία. Τι θέσεις εργασίας υπάρχουν. Ποια είναι η προοπτική της δουλειάς. Τι λεφτά έχει. Δεν είχα ιδέα. Πώς θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Έτσι σοφά. Θα μας πει σήμερα. Και άλλα. Παιδι Γκολμπέτ, σε παρακαλώ. Για πες μας, τι δίνουμε σήμερα. Μηδέν γκανιώτα, είπαμε. Ουγγαρία-Ελλάδα. Δεν έχουμε όμως μόνο εκεί πέρα. Έχουμε και λίγο. Έχουμε και στο Ισπανία-Κροατία επίσης και φυσικά. Φυσικά, σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα έτσι, τρέχει προσφορά στο καζίνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες μόνο, να το τονίσουμε αυτό. Οπότε, αν δεν είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, τι πρέπει να κάνετε, να γραφτείτε εύκολα και γρήγορα και να ενημερωθείτε για όλες τις προσφορές που υπάρχουν καθημερινά στην Goldbet. Ή να επισκεφτείτε το περίπτερο, το οποίο είναι ανοιχτό από τις 4 μέχρι τις 10 καθημερινά. Και Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή είναι όλη μέρα, είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Είναι. Στο οποίο περίπτερο που εγώ πήγα προχθές, κύριε Σταύρο. Υπάρχουν άτομα το οποίο σε καθοδηγούν, έτσι, εντελώς αρχάριος να είσαι, βήμα-βήμα, για να κάνεις την εγγραφή σου και αν θέλεις να ασχοληθείς με το χώρο αυτό του στοιχήματος. Το οποίο στοίχημα, να κάνουμε λίγο και light φωτιστή όπως κάναμε χθες για το χειμώνα. Ναι, εννοείται. Έτσι. Το οποίο στοίχημα είναι μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Σε αλλάζει την ψυχολογία της μέρας. Γιατί μιλάμε αρχικά, πρώτα μιλάμε για παίκτες οι οποίοι παίζουν για διασκέδαση. Μιλάμε για αυτά τα 2 ευρώ, 3 ευρώ. Όχι, 2, εντάξει. 5, λέω, όχι, λέμε σε μια κατηγορία που διασκεδάζουν. Ναι.
Έτσι, δεν θέλουν να αγοράσουν μια μπουγάτσα και ένα κακάο ναι. και πάνε και λένε θα παίξω 2 ευρώ για 2.000. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι δωρεά κάποιο γήπεδο να κάνεις και ναι. τέτοια ουσιαστικά. Καλύτερα να πάνε στην εκκλησία. Ναι. Καλύτερα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ναι. Και αν θα βρεθεί ποτέ κάποιος που θα πιάσει ένα τέτοιο στοίχημα, είναι ακριβώς η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ναι. Ανεβαίνουμε με τα κατηγορία και πηγαίνουμε στους παίχτες οι οποίοι παίζουν για επιβίωση. Αλλάζουμε αντανό εντελώς ναι. για επιβίωση. Ναι. Εκεί τα πράγματα σοβαρεύουν πάρα πολύ, Σταύρο. Ναι. Πάρα πολύ γιατί επαναλαμβάνω. Πονάει η ψυχή σου βλέποντας ένα μάτς το οποίο είναι 1-1 στο 82. Και το έχεις παίξει over. Και εσύ το έχεις παίξει over. Και σε μιλάει η γυναίκα σου από μέσα, η κοπελιά σου, ναι. ο φίλος σου που θέλει να πάρει τηλέφωνο. Ναι. Εσύ εκεί την ώρα, Σταύρο, δεν θέλεις ναι. να μιλάς με κανέναν. Και για τίποτα. Είναι αντίπαλός σου ο χρόνος, ο οποίος ας υποθέσουμε ότι είναι στο 81 και 13. Εσύ μέσα σου νομίζεις ότι έχουν περάσει 4 λεπτά. Ξανακοιτάς το ρολόι και είσαι στο 81 και 18. Ναι. Έχουν περάσει 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Αυτή. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα πω στους παίχτες λοιπόν, στους επαγγελματίες αυτούς που είναι, πρόταση φυσικά κάνω έτσι, ναι. να παίζουν πάντα έχοντας μέσα τους και το plan B. Δηλαδή ξεκινάει ένα παιχνίδι, έχουμε στόχο το συν. Ναι. Όταν, συν να είναι και ό,τι να είναι, ναι. με έλεγε ένα σοφός. Σοφός, από τους μέντορες που είχα και εγώ κατά τη διάρκεια της ζωής μου. Ναι. Το πρόσημο παίζει τεράστια σημασία. Έτσι. Μη φοβούνται να ασφαλίσουν ένα μάτς με τον όρο ασφάλεια. Είναι ένα μάτς που έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και κερδίζουμε, ας υποθέσουμε, 513 ευρώ. Ναι. Ένα τέτοιο νούμερο. Ας θυσιάσω τα 113 ευρώ, ναι. αγόρι μου, να καλύψω. Ας χρησι... Μπράβο, Σταύρο. Πετάς τα 113, ναι. τα οποία δεν τα χάνετε από το κέρδος. Δεν θα πάρετε 513, θα πάρετε 400. Αφαιρείται από το κέρδος. Κλείνοντας, λοιπόν, να είστε κερδισμένοι. Αυτό θα έχετε στο μυαλό σας. Το συν. Το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν το στοίχημα. Πάρα πολύ σοβαρή. Και η Colbet δίνει την ευκαιρία σε πολλούς να ασχοληθούν αν θέλουν και έχουν τη διάθεση να μπουν σε αυτόν τον χώρο μέσα και είτε καζινικά είτε στοιχηματικά να αθληθούν. Και τι είναι αθλητισμός. Αθλητισμός. Τι παιχνίδια έχουμε σήμερα, Σοφάκη? Σήμερα έχουμε Λίγκα Εθνών. Λίγκα Εθνών. Πες μας λίγο. Το Ισλανδία-Βέλγιο, τι δίνει το διπλό? Το Ισλανδία-Βέλγιο. Ναι. Λοιπόν, διπλό 1,29. Ναι. Σίγουρο δεν είναι τίποτα στη ζωή, αλλά ναι. ναι. Σε αντίθεση που ο Άσος πάει στο 13 και το Χ στο 6,03. Μακριά από το Άσο και το Χ, το διπλό μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση. Μπορούμε να το βάλουμε με handicap 1. Να το πάμε 1,60. Ναι. Να αναφέρουμε, να τονίσουμε βασικά ξανά ότι η Goldbet προσφέρει και ασιατικό. Κάνε. Σε όλα τα παιχνίδια, έτσι. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και στο τένις. Στο Τζόκοβιτς που είναι νούμερο 6 της κατάστασης της παγκόσμιας στο τένις, πήρε το μεγάλο WTA της Αμερικής, κέρδισε με 0-3 τον Ντελ Πότρο, ένα πάρα πολύ καλό τενίστα. Ο γνωστότερος λοιπόν σε όλους ως Τζόκερ επανέρχεται σιγά σιγά. Εντάξει, αυτοί φορμάρονται και ξεφορμάρονται, πρέπει να ξέρεις ποιοι είναι οι στόχοι τους. Οι οπαδοί όμως και εγώ συγκεκριμένα της εκπομπής είμαι Φέντερερ. Επειδή είναι πιο αρχοντικός. Ναι, πολύ πιο αρχοντικός. Ναι, είναι. Διατάζει την μπάλα να πάει όπου θέλει. Ναι, όταν δεν βαριέται. Διατάζει. Όταν δεν βαριέται. Γιατί υπάρχουν στιγμές που βαριέται. Απολαυστικός. Ναι. Θα ήταν τένις, μπορείς να δεις ολόκληρο άνετα. Έχω δει πολλές φορές. Αυτό το χθεσινό το μάτς. Σταυρόπολη, όταν βλέπαμε τένις. Ναι, πες το αυτό, μάλιστα. Θα το πεις, θα πεις έτσι. Πρώτη φορά στην Επτάλοφο βασικά κάνανε γήπεδο τένις. Το ξέρεις αυτό. Πίσω εκεί στη Φιλιππούπολη. Και νομίζαν τα βόδια ότι είναι βόλεϊ γεννάνους. Δεν είχαν καταλάβει ότι είναι τένις. Ή αυτό το ποδοβόλεϊ που το παίζουν στο τένις. Είναι τα παιδιά εγκαστριμμένα. Πάλι καλά που κατάλαβαν ότι είναι αυτό. Αλλά μου πείτε ότι του βάλανε σε τριβάνι, απορούσαν πώς πετάγεται το νερό. Εκεί στην πλατεία δεν είχαν σε τριβάνι. Είναι ωραία ερώτηση. Ναι, ναι. Δεν είναι πώς να πετιέται το νερό τώρα, δεν καταλάβαιναν. Μετά το πουλήσαν σαν δεκόρο, ότι εμείς έχουμε και σε τριβάνι. Και σε τριβάνι, λοιπόν. Αυτό στην Επτάλοφο. Μεγαλώσαμε με τένις. Στη Σταυρόπολη. Το προχθεσινό το μάτς κράτησε 3 ώρες και 15 λεπτά. Δηλαδή αυτός που πλήρωσε εισιτήριο πέρασε, ρε φίλε, όλα. Όλα. Ωραία, άλλα παιχνίδια. Σουφάκι. Εγώ πιστεύω, συγγνώμη Σοφία που σε διακόπτω, πάρα πολύ καλό μάτς, ποιοτικότατο, θα είναι το Ισπανία-Κροατία. Αυτό δεν είναι goal-goal και over. Goal-goal είναι σίγουρα. Ναι, ναι το πιστεύω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε Μολδαβία, Λευκορωσία. Αυτοί ό,τι θέλουν το φέρνουν. Πάμε παρακάτω. Βοσνία, Αυστρία. Εδώ μια ψηλή στον Άσο που παρότι η Αυστρία είναι καλή. Ο Άσος τι δίνει? 2,81. Είναι καλό το. Είναι καλό. Ναι.
Φιλανδία-Εστονία έχει επίση σήμερα. Φιλανδία-Εστονία. Ο Άσος είναι. Και Σαν Μαρίνο-Λουξεμβούργο. Άστο, αυτό πιέζουν ποιοι θα ξυπνήσει πρώτο. Ποιο θα. Σαν Μαρίνο-Λουξεμβούργο τώρα. Οι ίδιοι δεν ξέρουν τι παίζουν. Μακριά και αγαπημένοι. Ναι, ναι, ναι. Άρα εδώ τι διαλέγουμε. Ένα μείον ένα χάντικα. Το Βέλγιο διπλό, το Βέλγιο διπλό είναι μια χαρά επιλογή. Ας είναι και ένα 29. Είπαμε το συν που λέγαμε και ότι να είναι. Ναι. Έτσι, και το Ισπανία Καβατία γκολ γκολ είναι πολύ ωραίο ένα πακετάκι για πλουσίους. Να μην χοντρίνουμε λίγο τον τζόγο μας παίζοντας και να χει την εθνική. Ναι, αυτό πηγαίνουμε στην άλλη κατηγορία που βάζουμε ένα ακόμα στοίχημα. Ναι. Πιο light, βάζουμε τα δύο που αναφέραμε. Ναι. Βάζει το χ της Ελλάδας. Αυτό το παίζει ο Νάσης που λες, το πρώτο. Ναι. Το παίζει ένας, ο οποίος. Άκου τι λέω εγώ, ποιος το παίζει. Το πρώτο, ας πούμε, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, γιατί πάντοτε είπαμε μαθηματικά είναι η ζωή. Ναι. Το 1-29 το διπλό του Βελγίου με το γκολ-γκολ της Ισπανίας, το οποίο είναι 2-10, είναι ένα πάρα πολύ γλυκό ποσοστό. Πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή είναι ακριβώς 2,7. Ναι. 2,7 στάβο μου σημαίνει τα 100 ευρώ. Εντάξει, δείτε, 100 ευρώ είναι 100 ευρώ, ένα λογικό νούμερο για να παίχτη. Ναι. Είναι 270, εσύ είναι 170. Μόλις τελειώσουν τα μάτς λοιπόν, έχει δύο επιλογές. Ή παίρνει την κοπελίτσα του, πηγαίνει, απολαμβάνει την περιζόλα του μαζί με το κρασάκι του και στη συνέχεια και από 2-3 ποτάκια έκαστος. Mm. Ή κουκουλώμα. Σπίτι. Σπίτι. Χάσαμε, κύριε. Χάσαμε. Χάσαμε. Ναι. Τηλεόραση, τι έχει. Ναι, από τη μία θα φας παντσέτα με το κατοστάρικο το σκέτο. Τίποτα. Αλλά αν πας με το 2,70. Ναι. Είσαι άπλας. Όχι, εγώ είμαι της άποψης ότι όταν χάνεις, δεν θέλω τα μέτρια. Έχασες, κύριε, κουκούλωμα. Κουκούλωμα. Σε ντόνι μέσα. Ήτα. Μα ήτα είναι μέσα στη ζωή. Δεν γίνεται. Όπως ήτα, δεν θα τη συναντήσει ο ΠΑΟΚ, έτσι πιστεύω εγώ, σε καμία των περιπτώσεων, το Σάββατο ναι. που ξεκινάει, που συνεχίζεται την το σερί αυτό. Τι θα μου κάνεις ανάλυση. Την Παρασκευή. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Το συμπαθέστατο αυτό σωματείο, έτσι ξεκινάμε. Φίλοι μας, τα αδέλφια μας. Ακριτικοί, οι μόνοι που μου είναι με τους Μακεδόνες. Που αντιστάθηκαν. Που αντιστάθηκαν. Με τις Τρίενες τους δίνανε πριν πέσουν στο έδαφος. Τι άντρες. Άντρακλες. Που σαν άλλοι Σπαρτιάτες σταμάτησαν να αναχέτησαν τη Γερμανική. Ο Μανολιός. Όλοι οι Μανολιοί. Και δεν πρέπει να ξεχνάνε. Ανθρώπους που βοηθήθηκαν. Βοηθήθηκαν κατά καιρούς. Όπου μπορούσαμε. Έτσι. Η ζωή δεν ξεχνά ποτέ. Όχι. Όλα εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ με τεράστια διαφορά δυναμικότητα. Θα κάνω μια απλή επαφή, μια απλή ανάγνωση του μάτου του Σαββάτου. Ναι. Θεωρώ τεράστια τη διαφορά δυναμικότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Φυσικότατα πρέπει το μάτ να το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ με απόλυτη σοβαρότητα, όπως και όλα τα μάτς. Με απόλυτη σοβαρότητα. Γιατί αν πιστέψεις ότι αυτό είναι το εύκολο και ξέρεις το δύσκολο, θα φας την κεφαλιά σου. Οπωσδήποτε. Θα το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει και στο τέλος θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωραία. Η Goldbet είναι το περίπτωτο εκεί πέρα. Έχει κόσμο, περνάει. Έχει κόσμο. Εγώ χθες που επισκέπτηκα γενικά την έκθεση, φυσικά όμως πέρασε και από το περίπτωτο της Goldbet. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Το είχα δει μόνο σε εικόνες, αλλά από κοντά νομίζω είναι πολύ πιο εντυπωσιακό. Με το προσωπικό μέσα να είναι πάρα πολύ ευγενικό. Πραγματικά δίνουν πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις, πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Δεν το έχουμε για να το πούμε. Αυτό πραγματικά ισχύει. Δηλαδή, περάστε. Θα το ζήσουμε σε λίγο και αύριο θα είμαστε εδώ. Και απέναντι ακριβώς εκπληκτικό λουκάνικο. Απέναντι και διαγώνια. Ξέρω δεν έχω φάει για αυτόν τον λόγο. Α, ναι, εκπληκτικό λουκάνικο. Καθαρό μέσα, χωρίς λιπάκια. Αυτό το γνωστό το light. Όχι, το τρως και αδυνατίζεις. Καθαρό, χωρίς λιπάκια. Όχι αυτό το ποιο πεινάει, ποιο διψάει, ποιο δεν έφαγε να φάει. Στο Instagram χθες, αν θέλω να διαφημίσω προϊόντα υγιεινής. Υγείας. Φαγητό, υγιεινό, health και τέτοια. Κι άμα σε δείχνω ζωντανό. Είσαι σίγουρη. Έχει μπερδευτεί. Ναι, μάλλον. Έχει μπερδευτεί. Εντάξει, τέλος πάντων γίνονται λάθη. Όσοι δουλεύουν κάνουν λάθη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς πρέπει να πάμε στο διάλειμμα όμως γιατί φάγαμε 10 λεπτά. Εντάξει, καλό είναι αυτό έτσι. Έτσι. Γιατί έχει ροή εκπομπή. Δεν πάει την κόβουμε. Δεν σταματιόμαστε, κύριε. Εδώ είμαστε πάλι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, φίλε, επιστρέψαμε. Για πες μου, Σταύρο. Εδώ έχει τον δικό σου, ρε φίλε, θέμα. Η κομπίνα μάτου του Ωνάση. Τον έχεις διαβάσει, τον Ωνάση. Καλά, Ωνάση, αυτή είναι η δάλματα, ρε φίλε. Κομπίνα μάτου. Ξέρετε μια ιστορία από τον Ωνάση που είχα διαβάσει και μου άρεσε πάρα πολύ. Για λέγει. Είχε πάει στο καζίνο του Μόντε Κάρλο στη δεκαετία του 60. Απολό γιατί σου άρεσε, ναι. Ναι. Μπαίνει μέσα, αλλά δεν είχε την ανάλογη ενδυμασία. Και ήταν χαρακτηριστικά. Φράκα, μάκα και τέτοια πράγματα. Ναι. Είτε και το φιλελεύθερο, ναι, το ελληνικό ντύσιμο. Του λέω, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Το λέμε πω έχει μπερδευτεί, φίλε μου, κάπου το να τάω. Λέει, όχι, λέει, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Φεύγει ο Νάσης, χωρίς να έχει μπει μέσα στο καζίνο. Mm. Πηγαίνει στο σπίτι, αρχίζει τα τηλέφωνα. Εννοείται εποχή χωρίς κινητά, χωρίς τίποτα. Mm. Αρχίζει τα τηλέφωνα, αγοράζεται κάθε μέρα μετοχές από το καζίνο. Mm.
αγοράζει τις μετοχές για 10, 12 μέρες, 15, πόσο κάνει η διαδικασία. Και σε 15 μέρες η φυσιολογική κατάληξη του έργου ήταν ότι το καζίνο πέρασε στα χέρια του. Mm-hmm. Πηγαίνει ακριβώς με την ίδια ενημασία. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος αυτός που τον εκδίωξε την ώρα της εισόδου του. Μπαίνει μέσα. Ανταλλάσσουν πάλι τις ίδιες ακριβώς εκφράσεις. Δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Και τον λέει το Νάζι, το κλασικό. Εγώ μπορώ να μπω μέσα. Εσύ έχεις απολυθεί και έχεις μπερδευτεί. Πήρε το καζίνο και τι έκανε. Το έκλεισε. Το έκλεισε για ένα χρόνο. Έτσι. Το έκλεισε για ένα χρόνο, έκανε ανανεώσεις. Ήθελε να βάλει το δικό του στίγμα, τη δικά του σφραγίδα. Ναι, γιατί φίλε, είναι κλειστό, αναβατιόντουσαν όλοι οι γέστατοι επιχείρηση. Ναι. Έτσι, γιατί είναι του ΟΝΑΣ. Είναι αυτή η διαφήμιση που λέμε, όπως πρέπει, μόνο να ασχολούνται με σένα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αρκεί να ακούγεται το όνομά σου. Το είχε αυτός. Το είχε και με τις γυναίκες βασικά. Εντάξει, χαρισματικός τι να λέμε τώρα. Και στο μεταξύ, δεν βλεπότανε, ρε φίλε, εντάξει. Κοίτα τώρα μου. Ασχημοκακάσχημος. Ασχημοκακάσχημος. Το που μιλήσαμε για άσχημους. Γρηγοράδα, πες μου, δύο πανάσχημους του ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιριστές. Για εμείς, για Σιμάκης. Θα τον περάσω σαν σωστό. Πάπρετσα. Μπράβο, Ράντε Πάπρετσα, ναι, κορυφή. Ναι. Και. Άσχημο, άσχημο. Βασιλιάς του της ασχήμιας. Της ασχήμιας, ναι. Βασιλιάς. Ποιο να δεις τώρα. Πάολο Κομίνγκες. Ναι, ρε φίλε. Κακιά, σταματάει η λογική. Κακιά στιγμή. Πάει, γεννάει η μάνα του. Άστο, δεν υπάρχει. Και πάει στο μέλλον. Και θέλει να το πετάξει το κιάλα. Τον αντίστοιχο. Επιστροφές θα έχετε. Ναι, επιστροφές. Ναι, 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 τι αλλαγή έφαγε η μαμά εκεί πέρα. Ξέρεις το σκηνικό με τον Μίνο. Όχι, για πες. Έρχεται ο Κομίνγκες πρώτη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Παίζουμε με τον Ηρακλή πρωτάθλημα. Κάτι τέτοιο με τον Ηρακλή πρέπει να παίζαμε. Την ώρα εκεί στην ΕΡΤΑ με αλλάξει το συνεργείο, δεν περιμένει να τελειώσει το θέμα σου, φεύγεις. Ωραία, και έρχεται ο άλλος. Λήξαμε δημόσιο. Εγώ με 3 ώρα φεύγω εγώ, αναλαμβάνει ο άλλος. Μέχρι να έρθει ο άλλος, πάει 3.30. Και έχουν φύγει όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Άκαβα το τάφος και ο Πίτο. Ναι, και έχει μείνει μόνο ο Κομίνγκες για να υπογράψει κάτι έγγραφα. Πώς σκληρό. Σκληρό. Κατεβαίνει ο Κομίνγκες. Ο Μίνος σε ποια γλώσσα. Παόλο, πάω και να κλείσει. Μικρόφωνο, το κολλάει. Μίνος, ηγετική. Ηγετική φυσιογνωμία, τον αγαπάμε όλοι. Ναι. Τίποτα, μουγκάδα. Παόλο, ντέρμπι, πάω και να κλείσει. Το μικρόφωνο να πηγαίνει έτσι. Τίποτα ο Κομίνγκες. Μία, άντε, ναι. Του λέει στο τέλος, σπέκ Περουβιανά. Σπέκ Περουβιανά. Κάτι πες. Και αρχίζει, μιλάει. Θα μιλούσε εκεί. Μιλάει. Στο μεταξύ μεταφραστή, τότε στην ΕΡΤ τι μεταφραστή. Κανένα. Ό,τι θέλει. Καταβούλη. Έχει καταβούλη. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ναι, αυτό. Να από κάτω υπότιτλοι. Ναι, ναι. Όχι υπότιτλοι. Η φωνή πάνω στη φωνή. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Ένα τοπικό τέρμι. Άλλα τα γνωστά. Έχω φίλε Σταύρο, δύο φίλου, οι οποίοι έχουν αδικηθεί που δεν γράψαν το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ελληνική ηθοποιία. Δύο εξαιρετικού κωμικού και αναφέρομαι σε Παντέλα Ισμύρ. Αυτοί που γνωρίζουν ήδη πρέπει να έχουν ξεκινήσει και να κλαίνε. Μας έχουν χαρίσει στην παρέα στιγμ�ς γέλιου απείρου κάλους. Να τους δεις να κάνουν. Το τυφλό καθώς πηγαίνει ο ένας στο γήπεδο. Γιώργο, πού ήσουν να ψάχνει και να πέφτει πάνω στους άλλους κανονικά. Έτσι. Να δεις, να δίνει χαστούκι ανάλογο με εκείνο της λάμψης. Η Βίρνα Δράκου, το θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Χαστούκι όμως κανονικό, γεμάτο. Δηλαδή ο Χρειά μπροστά αυτό το χαστούκι που δέχτηκε στον Ηλία του 16ου. Ο Βέγκος από τον Χατζηχρήστο. Μιλάμε για απίστευτο γέλιο. Οι άνθρωποι σήμερα έπρεπε να ήταν μελημένο το οικονομικό και να ξεκουράζονται. Έχουν φυσικά τις εργασίες τους τώρα, είναι αρκετά καλά έως πάρα πολύ καλά. Έτσι. Όμως θα έπρεπε να ήταν σε άλλη κατάσταση. Αδικήθηκαν. Αδικήθηκαν, λες. Ναι, κλείνω. Πες την ιστορία που μπήκες ως τραυματιοφορέα στο γήπεδο. Α, είναι πολύ ωραία ιστορία αυτή. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε στην εποχή που παίζει στον ΠΑΟΚ Σάμπρι. Δε. Είναι 98-99. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι τιμωρημένος, περίεργο. Ναι. Σπάνιο. Περίεργο. Ναι. Και επιτρέπονται να μπουν μόνο μέσα 30 άτομα. Το μάτς είναι ΠΑΟΚ Ξάνθη. Λέω, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην δω το μάτς. Καμία. Ναι. Καμία. Πιο πολλές περιπτώσεις υπήρχαν να μην βρεθούν οι νεκροί από τον Τζάμπο στη Μαλαισία πριν από 2 χρόνια, παρά να μην πάω εγώ στο γήπεδο. Ναι. Το θεωρούσα αδιανόητο. Καψούρα με την ομάδα. Είχα και γνωστούς όλους τους παίκτες. Έρχεται το Πούλμαν. Πάω πρώτα να πω κανονικά στην ευθεία. Ένα υπεύθυνο τη ΕΠΟ εκεί. Το λέω καλησπέρα, πρέπει να δω εγώ το μάτς. Λέει γιατί λέω. Άστο, φίλε, το λέω. Δεν είναι ανάγκη να ψάχνω περισσότερο. Είναι αναγκαίο, καλό το να είμαι εγώ μέσα. Ναι. Με λέει, αποκλείεται. Με λέει 30 άτομα, μόνο εγγεγραμμένοι. Δεν είχα γραφτεί εγώ. Δεν ήμουν μέσα στου 30. Έρχεται λοιπόν η ομάδα, μπλέκομαι ανάμεσα. Πάω με Άγγελο. Όχι, με Άρη Χάν. Ναι. Μπλέκομαι με του ποδοσφαιριστέ. Πετάγεται αυτό το σύχαμα ο Κωστάξιο Φραντζέσκο. Ναι. Τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά σαν άνθρωπος με τις ιδιαιτερότητες του πάρα πολλές απίστευτους κομπλεξισμούς. Τέλος πάντων, και εκεί προχωράμε ανάμεσα στους παίκτες Φραντζέσκος, Βρίζας, Μαχαιρίδης, Βελής, να μπούμε μέσα. Έτσι πετάγεται ο Φραντζέσκος. Αυτός δεν είναι με την ομάδα.
Δυνατά, φωνάζει. Με δίνει στιγνά και στεγνά. Ναι. Βγαίνω λοιπόν έξω. Με διώχνουν από εκεί. Αυτό το κακό το παιδί που ξεκινάω πλέον. Κακό παιδί, αυτό που δεν με έβαζε μέσα. Ναι. Πλέον είναι εχθρό μου. Ναι, είναι, ψάχνω υπάρχει μίσος. Ναι. Εκεί την ώρα που μιλάω πάλι, βάζω την παράγοντα λογική μπροστά. Έρχεται δίπλα το σπυρί. Μετέπειτα, το σπυρί, σπυρί πώς λέμε κακό το τέτοιο. Το σπυρί, ο Σπύριος Μιλωρίδης. Α, το σπυρί, ο οποίος είναι συνέδευος και φίλος. Ναι. Έρχεται το σπυρί Γρηγοράδα και κουβαλάει κάποιες μπανάνες και λέει τροφοδοσία διαιτητών. Περάστε κύριε, το λέει αυτό. Χαζεύω, γιατί πλέον υπάρχει και άλλη ήττα. Καταλαβαίνεις τι ήττα. Εγώ πήγα εσύ δεν πήγες. Άστο, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή ήταν, μπορούσα να πληρώσω τα άντερά μου μόνο για να μπω, να πω ότι πήγα. Ξεκινάω να το χρηματίζω, αρνείται. Αυτός, ναι. Πετύχαμε τον άνθρωπο της ΕΠΟ. Έρχεται εκεί νέος καμπύλη, δέχομαι. Έρχεται ο Λάκης, ο συγχωρεμένος ο Λάκης. Με κάποια πρόβλημα κινητικότητας που είχε. Αξιολάτευτο Παοξάκη. Χρυσό παιδί. Έρχεται ο Λάκης και τον λέει ball boy. Και μπαίνει ο Λάκης. Το λέω καλά, ακούς, λέω, βλέπεις ότι κάνεις, θα μπει και ο Λάκης. Δηλαδή πόσα χαστούκια μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Μπαίνει και ο Λάκης για να φέρει τις μπάλες. Ναι. Κάνε το εικόνα λίγο στο μυαλό. Το έχω κάνει, εγώ δεν ξέρω το σκηνικό. Ναι. Και εκεί που λέω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, υπάρχει βία μόνο, ο μη κιόλας. Ναι. Έρχεται ο Αντένα. Ναι. Το τηλεοπτικό συνεργείο. Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ο εκφωνητής του Αντένα και ένας δίπλα που κουβαλάει τον τρίποδα. Ναι. Παίρνω αγκαλιά τον τρίποδα, πηγαίνω σε αυτόν, τον κοιτάω στα μάτια. Το δίνω δύο γλυκά μπατσάκια από αυτά που δίνουμε. Αντένα Καραγκιοζάκο το λέω. Αντένα. Κοιτάει μέσα, δύο άτομα βλέπει. Περάστε με λέει. Και μπαίνω μέσα. 5-0 το μάτς, να ξέρεις. Το θυμάμαι. 5-0. Ή 2-3 γκολ ο Σάμπρι. Είναι το περιβόητο παιχνίδι που έχει το τούβλο του Γερανού απ' έξω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Απέναντι στην 6. Στην 6, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εκεί δεν υπήρχε ο κανονισμός των κυκλισμένων. Κοίτα τα πρώτα. Δεν είχαμε εξοικειωθεί ακόμη. Γιατί ήμασταν ψαρωμένοι. Λέγαμε 30. 30-30. Αυστηρά 30, όχι 30-300. 350 που είναι τώρα, 500. Δεν υπήρχαν και σουίτες τότε. Δεν υπήρχαν, ναι. Εντάξει, να πεις ότι είμαι σουίτα, γιατί σουίτα θεωρείται ξεχωριστό. Σουίτα είναι κάτι ξεχωριστό. Έμπαινε. Μπαίνουν όλοι σουίτες. Κανονικά. Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Φίλε, 25.000 κάτσε. Και 30. Ναι, και 30. Και με παροχές περιορισμένες. Πιο πολλές πρέπει να έχουν οι σουίτες με τόσα χρήματα. Κανονικά. Τι... Ναι. Σε όλα τα επίπεδα πρέπει να ικανοποιούνται. Στις Γαλατά έχουν 100 σουίτες που είναι κλεισμένες όλες επί 100 χιλιάρικα. Μόνο οι σουίτες. Η Γαλατά είναι μεγάλο κλαμπ. Πάρα πολύ μεγάλο. Τεράστιο κλαμπ. Βέβαια. Είδες τώρα, κάνει πρόταση ανανέωση στον Γκάβιγκο Μίγκες με αποδοχές 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, ο οποίος τις πρώτες μέρες που ήρθε συνεννοούμασταν με την νοηματική, εντάξει, δεν βγάζει μακρύ. Ναι. Μιλάμε για IQ. Αυτός πράσινο ακροτήρι είναι. Πράσινο ακροτήρι. Καλά, λέει, καλά θυμάμαι. Δεν το ξέρει, θα το μάθει σε κάποια φάση από που είναι, αλλά πολύ καλός παίχτης. Θέλω να μιλήσουμε τώρα, έτσι με ήρθε, για πρώτου σκόρερ ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Όχι ποιο θα βγει φέτος. Από του παλαιότερου. Έτσι, σαν σεντερφό, ποιο σου άρεσε, που να ήταν από το σκόρ. Δεν θέλω να μου πει για Νεστορίδη δεκαετία του 60, για Παπαϊωάννου που δεν του. Για κάποιου οι οποίοι καταλαμβάνονται τώρα, όχι κάποιοι που έχουν πάρει. Εμένα, επειδή μου αρέσει η ουσία και το μυαλό στο παιχνίδι, ποδοσφαιρικά πάντα θαύμαζα τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Ποδοσφαιρικά. Βγήκε δύο χρονιές. Χρονιές. Τεράστιο ποδοσφαιριστής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Πάρα πολύ καλό. Φίλες, όλα τα στοιχεία. Αν είχε γεννηθεί σε σύγχρονο ποδοσφαιριστή, ναι, βέβαια. Θα ήταν top of the top. Και εικονοστασιά καλή και άρεση τεχνική και κατάρτιση επίσης, και εγώ στον γκολ. Και επίσης και... πολύ μεγάλη εκτίμηση έχω τον Ντέμι ποδοσφαιρικά. Τον Ντέμι, Ναι, ρε, γιατί. Δεν θεωρείς ότι ο Ντέμις ήταν εκπληκτικά τυχερός που πίσω του βρισκόταν ο Βασίλης Τσιάφτας και άλλη πλειάδα καλών ποδοσφαιριστών. Ωραία, εγώ σου λέω το εξής. Πες μου έναν επιθετικό που δούλευε με την ταχύτητα, τη δύναμη, το τελείωμα. Ωραία, το ένα με έναν με τον Ντέμι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όχι, είναι καλό. Δεν αμφισβητώ την αξία του Ντέμι. Ναι, από εκεί και πέρα Βαζέχα πολύ top. Ναι. Γιατί είχε μόνο ουσία Πολωνός εργάτης. Το Βαζέχα τον οποίο να ξέρετε ο Γιώργος Οδόνης τον ονόμαζε φούρναρι. Ότι μας δίνει ψωμί να φάμε. Ναι, ναι, φούρναρι. Φούρναρι, σου λέει. Ναι. Φούρναρις κανονικά. Βαζέχα πολύ top. Από αυτούς που έχουμε ζήσει δηλαδή. Δικούς μας δεν έχω. Εμείς πρώτου σκόρερ. Δηλαδή, πρώτου σκόρερ είχαμε δύο ολοκληρώσει. Τον Αλιτζή με μισά-μισά γκολ. Μισά στον Πανιόνι, μισά στον Πάο. Ο Σάλπι μια χρονιά νομίζω. Ο Σάλπι όταν έφυγε τα 16, ναι. Με λίγα γκολ ναι, δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων. Και πριν τώρα. Απλά εγώ θέλω τον επιθετικό, μου αρέσει ο επιθετικό δεύτερο μου. Εσένα μπορεί να αρέσει ο Πίπο Ιζάκη που τη βάζει απλά μέσα. Όχι, ρε, τι είναι αυτά εγώ, που λες. Ναι, εγώ θέλω να δημιουργεί. Ποιο Πίπο Ιζάκη, όχι. Εμετό είναι. Σου λέω εσύ. Οποιοδήποτε μπορεί. Δηλαδή ο Πρίγιο τη βάζει μέσα. Ωραία, μαζί σου. Εσύ θε και άλλα στοιχεία.
για να τον κατατάξω στου top. Στου top και στου over the top. Ναι. Αυτοί που είπα όλοι δημιουργούσαν από μόνοι του. Ναι, να μπορούν να κάνουν ευκαιρία μόνοι του. Αυτό. Εμένα αυτό είναι το. Γιατί, γιατί στι μεγάλε ομάδε πάντα χρειάζεται αυτό. Όχι που θα, που θα δουλέψουν οι άλλοι για να κάνει τη δουλειά. Εσύ το αναφέρει σε Βασίλη από... Δημητριάδη. Που δουλεύουν τον οι άλλοι κυνηγάω, και κάνουν τη δουλειά. Τον κυνηγάω. Στο πίσω, τα βαπίσω, τα βαπίσω. Όχι, όχι. Τον κυνηγάω βέβαια με ποτέ με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Όχι, αυτό είναι ωραίο. Ναι, και το ξέρει. Ο Βασίλης ο Δημητριάδης ξέρει ότι πέτυχε 61 γκολ σε δύο χρονιές με την ΑΕΚ πρώτο σκόρερ. Πρώτα απ' όλα έχει βάλει 14 σε εμάς, Γιώργο. Ναι. Μόνο σε εμάς έχει βάλει 14. Και, και εκεί... είναι παιδικό μου τραύμα το γκολ στο Χαριλάου που έδωσε μετά την καρατιά ο Λουδιάδης στο Γιαννόπουλο διαιτή. Το 1-0, λες, το 92. Φάουλ, εκεί το εκεί, ναι. Το αυτό, το γκολ, αυτό το γκολ, ναι. Αν θυμάσαι προηγούμενη φάση, ο απίστευτος Τζόνι Αναστασιάδης χάνει μια μαγική ευκαιρία. Είναι 90 λεπτό, είναι άδεια η αιστεία. Αυτός και ο Τζόνι. Ναι, ναι. Συγκινημένος όμως ο Τζόνι. Ναι, γιατί είναι συγκινημένος. Σε λέει τύπο, ναι, αυτό το. Ναι. Αδαμάτινος χαρακτήρας βέβαια και τα γνωστά αυτά τα γύρω-γύρω. Ναι. Έτσι. Κάνει μια πάσα από τα δύο μέτρα, πάσα στο δοκάρι. Δεν θέλει να τη βάλει την παραγκόλ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς το είχε στο μυαλό του. Σκεφτόταν κάτι άλλο. Κάτι άλλο σκεφτόταν. Και στην επόμενη φάση, για να τα λέμε όλα, κάνει τον γκολ ο Δημητριάδης, ο Βασίλης, ο οποίος πετάγεται, κάνει κεφαλιά ψαράκι. Κρατάει το Μήτογλου κάτω νομίζω. Κρατάει κάποιον κάτω. Δεν νομίζω να είναι ο Μήτογλου. Μήτογλου εκεί. Δεν ξέρω. Κάποιον κράτησε κάτω. Εγώ θυμάμαι ότι είναι εποχή με Παλάσκα και μετά Παλάσκα. Βγαίνει μπροστά από τον Παλάσκα, κάνει μια κεφαλιά γλυκιά. Μπροστά στην ένα είμαστε. Στην ένα. Και παθαίνω. Άσε τι θέλω να τον κάνω. Ναι. Πάντως εξαιρετικό σκόρερ. Εκεί πρέπει πάλι να πούμε για τους Έλληνες center for. Ναι. Εκείνη την εποχή, τις αρχές δεκαετίας του 90, έδινε η Toyota ένα τσέλικα σε όποιον έβγαινε πρώτο σκόρερ. Ναι. Και τι κάνουν οι Έλληνες πάλι. Δύο χρονιές το παίρνει ο Δημητριάδης και την τρίτη χρονιά είναι μαζί ένα γκολ διαφορά ο Αλεξανδρής με τον Βαζέχα. Ναι. Βάζει ο ένα γκολ, βγαίνει ο άλλος και το κάνουν εμείς οι Έλληνες, οι φανταστικοί αυτοί, οι γρήγοροι στη σκέψη, να βάλουν τα ίδια γκολ και οι δύο. Τι κάνει η Toyota, αναγκάζεται να δώσει από ένα στον καθένα και σταματάει την προσφορά. Τελείωσε. Λέει, δεν μπορώ να ασχοληθώ με εσάς, εντάξει. Δηλαδή, δεν σας προλαβαίνω. Δεν σας προλαβαίνω. Δηλαδή, εντάξει. Τι να κάνω, τι να σκεφτώ. Δηλαδή, να σκεφτούμε πάντα το αντίδοτο, πρέπει να φτιάξουμε το δηλητήριο, όπως γίνεται πάντα. Μα έτσι είναι όλο το marketing πλέον. Yeah. Οι μεγάλες εταιρείες δυσκολεύονται να μπουν στο ποδόσφαιρο πλέον για αυτόν τον λόγο που λες. Κατάλαβες. Yeah. Θέμα είναι για εμάς τους δημοσιογράφους που τρεφόμαστε από αυτή τη διαδικασία, με τις λαμογές τους. Ωραία, έχουμε θέμα εμείς. Που όχι ότι είμαστε κανένας κλάδος. Που... Άγιοι άνθρωποι. Άγιοι άνθρωποι, ναι. Εσείς οι Ιεραπόστολοι, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, ο Χριάβολος Πάζος. Για να τα λέμε όλα. Ναι, να διδάξετε το λόγο του Θεού, εσείς και ο Απόστολος Παύλος. Τι να κάνουμε, φίλοι, προσαρμόζεσαι στα κοινωνικά στάνταρ. Και έτσι πρέπει. Ναι. Σοφάκι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Βασιλιά, πες μου, τον πρόσφυγο, στην Goldberg. Πρώτο σκόρερ. Πού δεν είμαι, ας πούμε, και... Κοίταξε, επειδή εμείς είμαστε πάρα. Εμείς είμαστε ιδιαίτερως πικραμένοι και η υπομονή δεν είναι χαρακτηριστικό μας. Εμείς θέλουμε να παίξουμε ένα μάτς το οποίο με το που ξεκινάει τελειώνει. Δηλαδή ένα μάτς που είναι στο 84. Αυτά τα 8 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν την υπομονή και ας βάλουν. Όπως ένα πάρα πολύ ωραίο μακροπρόθεσμο στοίχημα είναι κατάκτηση πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα 80 που σημαίνει 80% τα χρήματά σου στα χρήματά σου στους επόμενους 9 μήνες. Άστα να κοιμηθούν, τα βάζεις για ύπνο τα λεφτά. Και πας τέλη Μαΐου μέχρι και λες κύριε έχω κάτι χρήματα μακροπρόθεσμο εδώ. Μέχρι πρώτος κόσμος με διάλειμμα να παίξω. Ένα μήνα μπορώ να περιμένω. Παραπάνω δεν μπορώ. Έπαιξα μια φορά γιατί είχα εικόνα τον Τάρι του Χατζάρα. Ναι. Τον έπαιξε υποβιβασμό. Γιατί ήξερα τι γίνεται στα υποθετήρια. 3,5 φράγκα μου το έδινε. Να πέσει ο Άρης τότε. Να πέσει ο Άρης. Ναι. Το 94, ήταν, ναι. Το 2004. Ναι. 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 Αυτό το είχα παίξει, περίμενα όλη τη χρονιά, αλλά ήταν ξέρεις. Χομποστοίχημα. Εγώ τότε είχα οικονομικές διαφορές με αυτή την πάει της πόλης και πάλι δεν κατάφερα αυτό να το νιώσω όπως έπρεπε. Ναι, ήταν απίστευτο. Ντροπή. Σοφάκι, τι να παίξουμε μακροπρόθεσμο λοιπόν. Εγώ λέω να παίξουμε έτσι, όχι. Θα παίξω ΠΑΟΚ, εγώ θα ακούσω. Έτσι, άκουσα. Ένα 80. Το δάσκαλο και θα παίξω κι εγώ ΠΑΟΚ. Να πούμε πολλά χαιρετίσματα στην Ελένη που μας ακούει, γιατί δεν μας ακούνε μόνο άντρες. Βέβαια, τι είναι αυτό που είπες. Κυρίως γυναίκες μας ακούνε. Εννοείται. Χαλασμός γίνεται. Πραγματικά, έχουμε fan club. Ωραία. Εδώ για εσάς τους δύο. Και για σένα, βέβαια, σωστά. Φυσικά σήμερα που είναι πολύ όμορφη μέρα, τι θα κάνουμε μετά από εδώ. Θα πάμε να φύγουμε ένα καφέ και μετά. Τα καρδιά, Goldbet. Θα ανοίγει η ΔΕΘ. Θα πάμε στο περίπτερο της Goldbet για να ενημερωθούμε, να τους δούμε από κοντά. Και φυσικά γρήγορα εγγραφή για να ενημερωθείτε καθημερινά για τις προσφορές που τρέχουν. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Εμείς θα δώσουμε τις κιτάρες στον Γιώργο Ζαγόρα που του φάγαμε και 5 λεπτά, αλλά δεν νομίζω να κλάψει. Ληστεία μεταφώνου. Ληστεία μεταφώνου, δεν νομίζω να βάλει τα κλάματα.
Ραντεβού αύριο στις 12 με πάω 24, στις 2 εδώ με τον Βασιλιά και το Σοφάκι, το οποίο θα παίξει τριάδα και θα μας δείξει γιατί πρέπει να τις βάλουμε το σατανά μέσα της. Ολοκληρώνεται η εκπομπή προσφορά της Goldbet. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίπερο. Γιώργος Αγόρας στο πέναλτι.